Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αλλά και οι ΗΠΑ ανησυχούν για τη συρρήκνωση του πολεμικού υλικού καθώ το ΝΑΤΟ αναζητά δεσμεύσει για νέα αποθέματα. Επιπροσθέτω, μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζει το Πεντάγωνο είναι πω ο Λευκό οίκο θα πρέπει να εγκρίνει μεγάλε αυξήσει και περισσότερε περιστροφικέ δυνάμει ή μονάδε με πιο μόνιμε βάσει στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον προβληματισμό του πολεμικού υλικού, αναφέραμε ότι ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτενμπεργκ, έχει πει επανειλημμένα ότι οι σύμμαχοι έχουν εντείνει τι εργασίε στην παραγωγή του τελευταίου μήνε και ότι η Συμμαχία εργάζεται για νέε απαιτήσει για αποθέματα πυρομαχικών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική εγκαινίασαν την Τρίτη την πρώτη μόνιμη στρατιωτική βάση του στην Πολωνία, η οποία σύμφωνα με τον πρεσβευτή στη Βαρσοβία ήταν ένδειξη ενότητα του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό είναι ιστορικό και σηματοδοτεί ότι είμαστε εδώ για να μείνουμε. Σηματοδοτεί στον κόσμο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αφοσιωμένε στην Πολωνία και στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ότι είμαστε ενωμένοι απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε ο Μαρκ Μπριζίνσκι, ο πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, στην τελετή των εγγενείων. Υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτε που σταθμεύουν στη χώρα του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ. Ανήκαν στην ομάδα υποστήριξη περιοχή τη Πολωνία η οποία τώρα έχει αναβαθμιστεί για να σχηματίσει την πρώτη φρούρα του Αμερικανικού στρατού στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Μία απόφαση που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην σύνοδο κορυφή των 30 μελών του ΝΑΤΟ πέρυσι. Έγινε γνωστό ότι οι αεροσκάφοι Eurofighter τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και τη Γερμανική Πολεμική Αεροπορία απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ρωσικά αεροπλάνα ω μέρο τη αποστολή αεροστηνόμευση του ΝΑΤΟ στη Βαλτική δύο φορέ την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που εκπλήσει είναι ότι το τάνκερ IL-78 και το περιφερειακό αεροσκάφος AN-148 παραβίασαν τον εναέριο χώρο στις 14 Μαρτίου του 2023. Και οι δύο παραβιάσεις φαίνονται τουλάχιστον περίεργες. Ο συνδυασμός πολιτικών και μεταφορικών αεροσκαφών είναι μια ενδιαφέρουσα κίνηση από τη Ρωσία για να εξετάσει την αεράμινα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ή να την αναγκάσει να εμφανιστεί. Υπάρχει πιθανότητα η Ρωσία να πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ τουλάχιστον δεν θα ανοιχνεύσει την υπογραφή του ενσωματωμένου εξοπλισμού για ηλεκτρονικό πόλεμο χρησιμοποιώντα πολιτικά και μεταφορικά αεροσκάφη, καθώ η Συμμαχία πρέπει να αντιδράσει ούτω ή άλλω. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.